Mad Radio Podcast. Πίσω από το μικρόφωνο στην παρέα σας είναι η Γεωργία Κουτσοκώστα και απέναντί μου, παιδιά, χαμός. Έχω το... Πώς θα σε χαρακτηρίσω, το next big thing ή το πλέον big thing της διεθνούς pop? I don't know, but ευχαριστώ. Ευαγγελία μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που είσαι εδώ. Ήθελα πολύ να σε γνωρίσω και από κοντά. Έχουμε και κοινό γνωστό τον Πανούλη μας, τον Πάνο Καντάρη. Το λατρεύω. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Οπότε λέω να ξεκινήσω από ένα πολύ σύντομο fun story. Okay. Την πρωτοχρονιά ήμουνα πρώτο τραπέζι από κάτω σου. Και επειδή είχα φαρυγγίτιδα, ήμουνα με ζεστό τσάι. Και σε έβλεπα να χορεύεις το πεντοζάλι σου και τα είχα περάσει υπέροχα και πάλι. Έτσι. Χωρίς αλκοόλ, χωρίς τίποτα, ανυφάλεια. Δεν χρειάζεται κανένας, νομίζω, τίποτα για να περάσει πολύ ωραία μαζί σου. Δεν ξέρω ακριβώς από πού να το ξεκινήσουμε, γιατί μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερη η πορεία σου. Ξεκίνησες ως δασκάλα και μέσα σε 2 χρόνια εκτοξεύθηκες. Οπότε θέλεις να το πάρουμε από την αρχή. Ας το πάρουμε από την αρχή. Πώς έγιναν όλα? Εγώ είμαι γεννημένη στην Αμερική. Μεγάλωσα μεταξύ Αμερική και Κρήτη, ο μπαμπάς κριτικός, η μαμά Ιταλοαμερικάνα. Και έτσι πάντα μου άρεσε η μουσική, πάντα ήταν κάτι που ήθελα, πάντα τραγουδούσα, αλλά είχα και το μπαμπά μου να μου λέει: Ευαγγελία, σε παρακαλώ, η μουσική ωραίο χόμπι, αλλά βρες μια ανθρώπινη δουλειά. Και το μόνο άλλο πράγμα που πραγματικά θα μπορούσα να βλέπω τον εαυτό μου να κάνω είναι αυτό που έκανα. Που ήμουν δασκάλα, σπούδασα, έχω κάνει μεταπτυχιακό κιόλας για παιδαγωγικά για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι και... αυτό που λέμε ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ικανοποιήσουμε και τους γονείς μας και την οικογένειά μας. Ναι. Αλλά στο τέλος θα ακολουθήσουμε το δρόμο μας. Κάπως έτσι, δηλαδή. Και πάντα ασχολιόμουν με τη μουσική και το πανεπιστήμιο εκεί που ήμουνα. Τραγουδούσα, πήγαινα σε κάτι που το λένε open mic nights και έκανα και δικά μου. Και μετά όταν ήμουνα δασκάλα την ημέρα και τα βράδια εγώ βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη. Wow. Κάθε βράδυ να σε στούντιο, να γράφω, να κάνω, να δείχνω live, ό,τι μπορούσα να κάνω. Γιατί για μένα η μουσική ήταν η ψυχή μου, δηλαδή όσο ελεύθερο χρόνο είχα έπρεπε να τον αφιερώσω στη μουσική. Και πάλι καλά που αποφάσισες να πάρεις αυτή την πορεία, ναι. Γιατί για εμένα, εγώ σε θαυμάζω πολύ σε αυτό που κάνεις. Ευχαριστώ. Για εμένα στην ελληνική μουσική βιομηχανία δεν υπάρχει κάτι τόσο fresh και είσαι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συναντήσει. Οπότε να πάμε λίγο στο πάμε-πάμε. Hey. Πάμε στο πάμε-πάμε, που ήταν, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Υπάρχει και ένα challenge που το χορεύουν σε όλο τον κόσμο, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Πώς αισθάνεσαι που ταξιδεύουν τόσο μακριά τα τραγούδια σου, που δεν απευθύνεσαι μόνο στο ελληνικό κοινό, απευθύνεσαι σε ένα τεράστιο κοινό? Εμένα, όταν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι με το τραγούδι μου, είτε με κάνουν tag σε story, το χορεύουν στο TikTok, ό,τι να είναι. Εγώ κάθε φορά, εγώ δεν το συνηθίζω, δεν τα έχω συνηθίσει ακόμα. Ναι. Ακόμα παθαίνω την πλάκα μου, ας το πω, το βλέπω, wow, κάποιος ασχολείται με κάτι που έχω φτιάξει εγώ. Ναι. Σωστά, όταν δούλευα δασκάλα, σκέφτομαι πώς θα ήταν αν μία μέρα μπορούσα να βάλω 100% το χρόνο στη μουσική, πώς θα ήταν αν έβγαζα μουσική. Και μετά όταν απολύθηκα λόγω περικοπές στο σχολικό σύστημα, γι' αυτό άφησα τη δουλειά και είπα, ξέρεις κάτι, τώρα δεν χρειάστηκε να φύγω από μόνη μου. Έγινε αυτό το πράγμα, το παίρνω σαν σημάδι από το σύμπαν να κάνω αυτή την προσπάθεια και μέσα σε αυτή την προσπάθεια μετά βρήκα και αυτό τον ήχο τον ελληνοαμερικάνικο, ας το πούμε, αυτό το μπέρδεμα. Και ότι υπάρχει κόσμος παντού και Αμερική και σε όλο τον κόσμο που το ακούει και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, για να σου πω την αλήθεια. Άρα δεν το είδες σαν κάποια απογοήτευση, το είδες λίγο σαν επαναπροσδιορισμό. Ναι, εγώ θα είναι ψέματα να σου πω ότι δεν είχα κάπως τρομάξει και λέω όχ, τι γίνεται εδώ πέρα, χάνω αυτό τη δουλειά μου. Κόψανε άλλες 30 δασκάλες, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά στο New Jersey για τα σχολεία. Αλλά κάτι μέσα μου έλεγε ότι ή τώρα ή ποτέ. Ναι. Να πάμε λίγο στη νέα σου επιτυχία, στο Πάλι. Ευαγγελία και Μέντο Φέρτε, παιδιά, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Κυκλοφόρουν αυτό το τραγούδι που το είχε στη ζεράρι φανταστικά στο TikTok. Εγώ ανυπομονούσα πάρα πολύ καιρό. Έλεγα στον Πάνο, πότε θα το κυκλοφορήσει. Θέλω να το ακούσω ολόκληρο. Οπότε, επειδή το είχε στη ζεράρι, αλλά χωρίς τον Μέντο Φέρτε μέσα. Εμείς δεν γνωρίζαμε ότι θα είναι μέσα. Ναι. Ξαφνικά μάθαμε ότι. Ούτε εγώ γνώριζα ότι θα είναι μέσα τότε. Ωραία. Θέλεις να μου πεις πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, τι σχέση έχετε με τον Μέντο Φέρτε? Ναι, ναι, ναι. Πρώτον αγαπώ πάρα πολύ το Mente Fuerte, είναι ταλεντάρα.
Αυτό το τραγούδι το πάλι το είχα στείλει για Eurovision mm-hmm. και ήταν με αγγλικό στίχο και το ελληνικό ρεφρέν που είχα τη ζάρει στο TikTok. Αχα. Εν τέλει δεν πέρασα όπως όλοι ξέρουμε. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν πέρασα, δεν πειράζει, το σύμπαν πιστεύουμε, ό,τι να γίνει θα γίνει. Αλλά εγώ λάτρευα αυτό το τραγούδι και ακόμα το λατρεύω, είναι από τα αγαπημένα μου που έχω κάνει με την ομάδα μου και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, mm-hmm. αν ήταν να κυκλοφορήσει. Οπότε ήμουν μαζί με τον Μέντε. Τον είχα πάρει τηλέφωνο να με βοηθήσει με κάτι στίχους που ήθελα να κάνω για ένα άλλο τραγούδι άσχετο και του λέω να σου βάλω αυτό το τραγούδι να το ακούσεις. Του το έβαλα, δεν του είπα ακόμα ότι ήθελα να μπει, αλλά είχα την ιδέα ότι θέλω, αν θέλει θα ήταν ωραία να μπει. Ναι, ναι. Και το έβαξε και λέει αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, λέω σου αρέσει, λέει μου αρέσει, λέω θα ήθελες να μπεις, λέει θα ήθελα να μπω. Λοιπόν, και κάπως έτσι έγινε, ναι. Έχω απέναντί μου παιδιά μια καλλιτεχνάρα η οποία παντρεύει ethnic και Κρήτη στην πιο pop εκδοχή τους. Εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό. Λέω να πάμε λίγο στο σύντροφό σου τον Jay Stoller, mm-hmm. όχι για άλλο λόγο αλλά επειδή είναι και παραγωγός σου. Αμέ. Οπότε όλα στο τραγούδια τα έχεις γράψει αποκλειστικά με τον σύντροφό σου. Ναι. Αποκλειστικά με αυτόν, αλλά έχουμε και άλλους συνεργάτες. Απλώς πάντα το κάθε τραγούδι υπάρχει και αυτός. Υπάρχει κάποιος Έλληνας συνθέτης ή στιχουργός με τον οποίο θα ήθελες να συνεργαστείς? Ναι. Υπάρχουν. Με όλους. Ναι. Βασικά. Αν το πω σωστά τώρα, δεν θέλω να κάνω λάθος. Μπορείς και να το παραλείψεις. Καρβέλα. Ναι. Τα ήθελα πάρα πολύ. Mm. Υπάρχει κάποια γυναίκα καλλιτέχνηδα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας που θαυμάζεις πολύ και δεν της το έχεις πει και θα ήθελες να της το εκφράσεις από εδώ, από τη συχνότητά μας? Ναι, θαυμάζω πάρα πολύ τη Μαρίνα Σάτι. Πω πω. Πριν είχαμε μία συζήτηση με τον Στέφανο τον ηχολήπτη μας. Α, όχι, συγγνώμη, με τον Νίκο Μάντζο την είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και σας φέραμε κάπως παρομοίωση, γιατί μας αρέσει το πόσο διαφορετικές είστε εντελώς, αλλά και πόσο πολύ διαφέρετε γενικά από τη μουσική βιομηχανία. Και σας φέραμε σε μία. Όχι σύγκριση, αλλά κατάλαβες, σας αναφέραμε ναι, μαζί. Ναι, ναι, ναι. Πώς προέκυψε η συνεργασία σου με την Ελένη Φουρέιρα, να σου πω ότι φημολογείται. Τη γνωρίζω εγώ. Ναι, για πες, να δούμε. Γνωρίζω για το τραγούδι σου το Φωτιά ότι άρεσε πολύ στην Ελένη Φουρέιρα και σε προσέγγισε η ίδια. Όπως επίσης, παιδιά, να αναφέρουμε ότι ήταν opening act του Mad Walk 2021. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι έγινε ένα τεράστιο μπαμ με το όνομά σου. Όχι απαραίτητα επειδή ήρθε η Ελένη Φουρέιρα, σίγουρα και αυτό παίζει το ρόλο του, αλλά ήσασταν εκθαμβωτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν φωτιά. Ήταν και το soundtrack, το λέμε αυτό βρε Στέφανε, των βραβείων. Ναι. Ναι. Ήτανε ο ήχος των βραβείων. Οπότε ποια είναι η αληθινή εκδοχή της ιστορίας? Κάπως έτσι πήγε. Mm-hmm. Τη γνώρισα πρώτη φορά την Ελένη καλοκαίρι 21 που είχα έρθει να γυρίσω το κλιπ για το Όνειρα εδώ στην Ελλάδα. Και έκανα ένα meeting στην Panic. Και μου λένε θα περάσει και η Ελένη Φουρέιρα. Λέω, α, γιατί εγώ ήμουνα και είμαι ακόμα μεγάλη φαν της και είμαστε φίλες πλέον, τη λατρεύω, τη θαυμάζω και μπαίνει μέσα τραγουδώντας το Φωτιά, το τραγούδι μου. Λέω, what is life right now, σε δυσκύνοντα μας εμείς στα αγγλικά. Ναι. Και εντάξει και κάτσε και μου είπε διάφορα πάρα πολύ ωραία πράγματα, ότι με είχε προσέξει, ότι είχε δει το τραγούδι και κάπως έτσι στη συζήτηση είπαμε να το κάνουμε μαζί στα ελληνικά και στα ισπανικά mm-hmm. και ότι ήμασταν στο Mad Walk. Για μένα ήταν πρώτη φορά που έκανα κάτι τέτοιο και τόση χορογραφία και live μπροστά από τόσο κόσμο, γιατί εγώ την καριέρα μου στην ουσία την ξεκίνησα στην καραντίνα. Mm-hmm. Οπότε να έρθω μετά να κάνω κάτι τέτοιο ήταν και δίπλα στη μεγαλύτερη στάρ της Ευρώπης. Ήταν κάτι μόνο από τα όνειρά μου. Ήταν όμως και φανταστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Κατευθείαν έφτασε στο νούμερο ένα trend στο YouTube. Είχε γίνει μεγάλος άλλος. Όλοι το τραγουδούσαμε. Σε όλα τα ραδιόφωνα ακουγόταν. Είτε στην ελληνική βερσιόν το Φωτιά, είτε στην ισπανική το Perder Control, που πρόκειται να ακούσουμε και τώρα. Εγώ το λατρεύω. Το ακούμε εδώ πολύ συχνά. Ποια είναι η σχέση σου τώρα με την Ελένη Φουρέιρα? Φίλες. Mm-hmm. Φίλες, αν. Αυτό. Φίλες. Θα πάρεις τη συμβουλή της για κάποιο τραγούδι σου? Ναι, mm-hmm. ναι. Παίρνω τη συμβουλή της γενικά. Αν ας πούμε και με το θέατρο, όταν μου είχε έρθει η πρόταση να πάω, που ήταν πρώτη φορά σε μαγαζί, την πήρα τηλέφωνο να τη ρωτήσω γιατί αυτή τα έχει ζήσει και μου λέει να πας. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι είναι
είναι μέσα να βοηθήσει. Ωραία. Πάμε λίγο στην δική σου ιστορία. Πάμε πίσω στο New Jersey. Είπαμε ότι μεγάλωσες. Στο New Jersey, ναι. Ωραία. Αλλά ήσουν πολύ και στην Κρήτη. Πάρα πολύ στην Κρήτη. Μεγάλωσες κατά κάποιο τρόπο και στα δύο μέρη. Ναι. Και είχες γύρω σου πολύ αρμονικούς ήχους, είχες λύρα. Λύρα, λαούτο, τα πάντα. Που μπάζουμε να φανταστείς, ήταν πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Wow. Οπότε, και αυτός πάντα συνέχεια έφερνε εκδηλώσεις από την Κρήτη στην Αμερική για να κρατάμε τις παραδόσεις μας κοντά μας. Οπότε πήγαινα εγώ σε κρητικούς χορούς και στην Αμερική και στα πανηγύρια στην Κρήτη. Έτσι και όλη εξηγείται μουσική, και το πεντοζάλι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και όλη η μουσική που ερχόντουσαν στην Αμερική πολλές φορές περνούσαν και μέναν από το σπίτι μας. Οπότε ήμουνα πολύ μέσα σε αυτά. Εάν σου ζητήσω να βάλεις σε σειρά προτίμησης κρητική λύρα, λαούτο και μπουζούκι. Λοιπόν, κρητική λύρα, μπουζούκι, ναι. Λαούτο. Τέλεια. Αλλά δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Για απέναντί μου η μοναδική, η μαγική, η υπέρλαμπρη, η Ευαγγελία. Σου ήταν δύσκολο να μάθεις τον ισπανικό στίχο? Όχι τόσο, γιατί έχω μεγαλώσει με πολλούς φίλους από τη Νότια Αμερική, εκεί που μένω, και είναι, τα ελληνικά βοηθάνε πάρα πολύ με τα ισπανικά. Ναι. Και τους είχα λίγο να με βοηθήσουν. Ξέρεις και ιταλικά από την μαμά σου? Ξέρω ιταλικά, όχι από τη μαμά. Δυστυχώς η γλώσσα έχει χαθεί από την πλευρά της μαμάς, αλλά εγώ επέλεξα να τα μάθω στο σχολείο. Για να έρθω λίγο πιο κοντά και σε αυτή την κουλτούρα. Ωραία. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα του χθεσινού quiz που κάναμε στο Mad Cato Pavla Radio και το Mad Cato Pavla TV. Λοιπόν, από ποιο μέρος της Κρήτης έχεις καταγωγή? Οι περισσότεροι είπαν ότι είσαι από την Ελούντα. Κι όμως είμαι από την Παλιόχαρα. Νιώθεις πιο πολύ Ελληνίδα ή Αμερικάνα? Όχι. Όχι, νιώθω στη μέση. Δεν υπάρχει κάποιο κομμάτι του εαυτού σου που είναι πάρα πολύ αμερικάνικο? Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ αμερικάνικο και κομμάτι που είναι πάρα πολύ ελληνικό και κρητικό. Ναι. Και πάντα, ναι, όλοι με ρωτάνε πού και πώς, λέω και τα δύο, είμαι και τα δύο, δεν μπορώ. Ναι. Δεύτερη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο σου ελληνικό φαγητό? Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι το σουβλάκι. Όχι, είναι... Δεν θυμάμαι τι έβαλα, αλλά ή κολοκυθοκεφτέδες ή σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα έβαλες. Την κάνεις καλή τη σπανακόπιτα? Την κάνω πάρα πολύ καλή, γιατί κάνω τη συνταγή της γιαγιάς μου. Ναι. Θεωρείς ότι το μυστικό συστατικό είναι η αγάπη στο φαγητό? Είναι ένα από τα μυστικά, ναι. Α, έχεις και άλλα μυστικά εσύ? Έχω και άλλα. Πρέπει να σου φτιάξω μια σπανακόπιτα να δεις. Ξέρεις, θέλω να μου φτιάξεις καλτσούνια, δεν λέγονται αυτά τα γλυκά, ναι, τα λιχναράκια. Τα καλτσούνια, αλλά τα κάνουμε στα Χανιά. Πάλι με αυτό το παρόμοια γέμιση της σπανακόπιτας. Πω, πεθαίνω γι' αυτά. Λοιπόν, τρίτη ερώτηση. Από 5 χρονών παίζεις, οι περισσότεροι είπανε βόλεϊμπολ, μαζί και εγώ. Ποδόσφαιρο. Εν τέλει ήταν ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Πώς και ποδόσφαιρο? Έπαιζε ο αδερφός μου, ο μπαμπάς μου ήταν προπονητής. Το βλέπα κι εγώ, ήθελα κι εγώ. Και είχες κάποια περίεργη αντιμετώπιση από τα αγόρια της παρέας? Στην Αμερική όχι τόσο, γιατί είναι κάπως normal να παίζουν τα κορίτσια μπάλα. Αλλά όταν ερχόμουν τα καλοκαίρια στην Κρήτη, ήμουν πάντα το μόνο κορίτσι και όλοι λένε: είσαι σίγουρη ότι θες να παίξεις? Δεν μας θα κάνεις μπάλα? Το λέω: ναι, θέλω να παίξω. Και μετά παίζαμε και καταλαβαίνανε ότι ήξερα κάτι. Ωραίο, ωραίο, ήρεμη δύναμη. Και τελευταίο είναι: ποιο ήταν το επάγγελμά σου πριν το τραγούδι? Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι ήσουν χορεύτρια. Αλλά αναφέραμε και πριν, παιδιά, ότι η Ευαγγελία έχει τελειώσει παιδαγωγικά στο Harvard, μάλιστα. Έχει κάνει. Όχι και στο Harvard. Όχι, η γιαγιά μου τέλειωσε από το Harvard. Εγώ τέλειωσα από το Rutgers University. Ωραία, τέλεια. Και έχει κάνει και μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και ήσουν δασκάλα για 3 χρόνια. Ναι. Όπου αργότερα, όπως είπαμε και πριν, επαναπροσδιορίσες και πήγες προς το τραγούδι. Και πάλι καλά για εμάς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς, παιδιά, με επιτυχίες εδώ στο Mad Radio 106,2 και θα επιστρέψουμε εδώ με περισσότερα με την Ευαγγελία μας. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, μου το λέτε και εμένα στο Instagram georgia.kio. Αυτό ήταν το Calm Down και το ακούτε εδώ στο Mad Radio 106,2. Την νούμερο 1 επιλογή σας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βάλαμε αυτό το τραγούδι εδώ πέρα με τον Στέφανο. Είμαι η Γεωργία Κουτσοκώστα, καταρχάς να σας πω, και στην παρέα μου είναι η Ευαγγελία, η οποία μοιράζει την ελληνική κουλτούρα, την διαδίδει στον κόσμο. Και μέσα από τα covers της. Οπότε γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι, για να τα αναφέρουμε λίγο αυτά, γιατί έχεις κάνει cover αυτό το Calm Down, έχεις κάνει το As It Was. Ποιο άλλο ήταν? Του Elvis Presley, εμένα με είχε τρελάνει. Ποιο τραγούδι ήταν? Oh, Can't Help Falling in Love. Πω, τι μαγικό τραγούδι. Έχεις κάνει το Fever. Θέλεις να μας πεις και ακαπέλα λίγο το Calm Down? Είναι πολύ αυτό που σου ζητάω. Δεν είναι τόσο πολύ, μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία, τέλεια, περιμένω. Λοιπόν, να συγκεντρωθώ.
Φαίνομαι ντροπαλή, μα για σένα είμαι τρελή. Και σε βλέπω, κοιτάς που χορεύω με θες πολύ. Κάν' το μια, κάν' το δυο, έτσι πάει ο χορός. Μόνο εσύ, μόνο εγώ. Baby, show me you can calm down, calm down. Πάρε με στην πίστα, πάμε, πάμε. Got you so high that you can't calm down, calm down. Μη ρωτάς, θέλω εσένα, σένα. Πω, πω, Ευαγγελία, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πραγματικά, άψογη. Λοιπόν, με αφορμή αυτό θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς, παιδιά, για όσους δεν το γνωρίζατε, η πρώτη συναυλία της Ευαγγελίας στην Αθήνα είναι γεγονός. 27 Απριλίου, λοιπόν, στο Πειραιάς Club Academy, να είστε όλοι εκεί. Οπότε, εκτός από τα δικά σου τραγούδια που θέλουμε πάρα πολύ να τα ακούσουμε, θα ακούσουμε covers τέτοια. Μπορεί να ακούσετε covers τέτοια, θα ακούσετε δικά μου, θα ακούσετε και ακυκλοφόρητα. Oh, μη μου λες έτσι. Οπότε είναι πολλά που θα ακούσετε και θα περάσουμε όμορφα. Άρα δεν ανυπομονώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ καλή πολύ. Καλή αρχή, γιατί έρχονται σίγουρα και πολύ μεγαλύτερες στιγμές. Είναι ένα σπουδαίο κατόρθωμα και συγχαρητήρια, αλλά η πορεία σου είναι πραγματικά πάρα πολύ λαμπερή, πολύ φωτεινή. Και στο εύχομαι πολύ. Να είναι. Ευχαριστώ. Θέλεις να μου πεις δύο πράγματα που σου αρέσουν και δύο πράγματα που δεν σου αρέσουν στην ελληνική κουλτούρα? Ωραία. Λοιπόν, κάτι που μου αρέσει είναι η φιλοξενία, ειδικά στην Κρήτη, και το φαγητό. Και η κουζίνα της Ελλάδας είναι τέλεια, αλλά και αυτή η ζεστασιά που έχουμε, φιλοξενία. Κάτι που δεν μου αρέσει, θα έλεγα, η κίνηση στην Αθήνα. Ναι, ότι φυσός είναι πείραμα για τα νεύρα μας. Η κίνηση στο κέντρο, δηλαδή όλοι λένε, α, γιατί είμαι εμένα στο LA, και όλοι λένε, α, η κίνηση στο LA. Λέω, ναι, αλλά κι εσείς δεν μπορώ να πάω πουθενά. Ναι. Και το άλλο είναι της τελευταίας στιγμής. Εννοείται. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Ελληνικό στοιχείο, εννοείται. Ελληνικό στοιχείο. Και είμαι, ξέρεις, μισή Ελληνίδα, μισή Αμερικάνα, και κάπου εκεί μπερδεύομαι, γιατί καμιά φορά είμαι και εγώ της τελευταίας στιγμής και καμιά φορά είμαι πιο Αμερικάνα και λέω, γιατί είναι της τελευταίας στιγμής, ναι, εδώ. Δύο πράγματα που σου αρέσουν πολύ στην αμερικανική κουλτούρα και δύο που δεν σου αρέσουν. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι είμαστε πολλές κουλτούρες μαζί. Mm-hmm. Και εγώ, ας πούμε, ήμουνα σε σχολείο που μεγάλωσα με παιδιά που σπίτια τους όλοι μιλούσαμε άλλη γλώσσα με τους γονείς μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι άλλο που μου αρέσει στην Αμερική, τι να πω, η διαφορετική κίνηση στους δρόμους. Και εκεί όμως έχουμε κίνηση, ειδικά στο LA. Υπάρχει όμως τρόπος να βγεις, να απεγκλωβιστείς. Υπάρχει τρόπος να βγεις. Μου αρέσουν τα burgers. Chicken nuggets, I love you. Πραγματικά κόλλησα τελείως. Λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Και κάτι που δεν μου αρέσει είναι, εντάξει, και εμείς σαν χώρα έχουμε πολλά ακόμα να βελτιώσουμε στη χώρα μας. Και τι άλλο δεν μου αρέσει, δεν μπορώ. Κάτι στο εκπαιδευτικό σύστημα, μιας και ήσουν και δασκάλα. Ναι, ότι δεν εκτιμάνε τις δασκάλες. Mm-hmm. Γενικά. Mm-hmm. Η κυβέρνηση, ας πούμε, που κόψανε 30 δασκάλες και μετά έπρεπε, τη χρονιά που έφυγα εγώ, και την επόμενη χρονιά έχεις μια δασκάλα με, αντί για να έχει 20 με 25 παιδιά, που είναι πάλι αρκετά, να έχει 40. Ναι. Δεν είναι καλό για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Βέβαια. Της χώρας. Βέβαια. Η δουλειά μιας δασκάλας είναι για το μέλλον του κόσμου. Βέβαια. Και πρέπει να το εκτιμάμε. Βασικός παράγοντας του περιβάλλοντος που μεγαλώνουν τα παιδιά. Είναι αλήθεια πως ο σύντροφός σου έμαθε μπουζούκι αποκλειστικά για σένα? Κάτι τέτοιο. Να με πιάσει αγκαθάκι ζήλιας. Είναι αλήθεια. Και το έμαθε άπτεστα. Άπτεστα. Πώς γνωρίστηκατε? Με κάλεσε ένας κοινός φίλος σε συναυλία του στη Νέα Υόρκη. Ναι. Γιατί είναι και αυτός μουσικός, παραγωγός, στιχουργός, τα πάντα τα κάνει. Και με είχε καλέσει για να είμαι στο κοινό σαν έκπληξη, μαζί με κάποιες άλλες τραγουδίστριες, και έπρεπε να μάθουμε ένα ρεφρέν για ένα τραγούδι του.
Και έτυχε να είμαι ελεύθερη εκείνη τη βραδιά, γιατί τότε, όπως είπα, εγώ έτρεχα παντού Νέα Υόρκη, δεν ήμουν ελεύθερη ποτέ. Λέω, α, μπορώ να έρθω να το κάνω αυτό. Και ήρθα και τον είδα εκεί στη σκηνή και λέω, α, αυτός είναι πάρα πολύ καλός και ωραίος. Και μετά μιλήσαμε και έγινε. Άρα πήγες ένα κλικ. Εκεί για κάτι επαγγελματικό, όχι τύπου προξενεύει. Ναι, κάτι ναι. Αλλά ο κοινός φίλος μου είπε μετά, λέει, ήξερα ότι αυτό θα γίνει. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν φύγουμε σε επιτυχίες. Τι τραγουδάει η Ευαγγελία στο μπάνιο? Α, τραγουδάει τα τραγούδια της. Είναι αλήθεια. Και... τι άλλο τραγουδάω? Είναι ένα τραγούδι που πάντα έρχεται στο μυαλό μου. Το του Smash Mouth, το Hey now, you're a rock star. Και το show on Coldplay. Έτσι, με τη σαπουνάδα. Αυτό με τη σαπουνάδα, random, πριν 10-15 χρόνια. Και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα ήθελες να δώσεις σε όποιον θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του, αλλά λίγο δυσκολεύεται ίσως για τις δικές του, για τις δικές του πεπιθήσεις, ίσως γιατί. Για πολλά εμπόδια βάζουμε στον εαυτό μας, αλλά το δικό σου μήνυμα για απόλυτα. Κάποιον που θέλει να ακολουθήσει το δρόμο του και το όνειρό του. Θα έλεγα να σκεφτείς τον εαυτό σου ως, μετά από, ξέρω εγώ, 70 χρόνια, δεν ξέρω, και είσαι κάθεσαι και σκέφτεσαι για τη ζωή σου και λες, έχω κάτι να μετανιώσω ή το έζησα. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έκανα και εγώ την απόφαση να πάω μπροστά, γιατί λέω, ξέρεις κάτι, μια ζωή την έχω και αν δεν δοκιμάσω τουλάχιστον, δεν θα ξέρω ποτέ. Ευαγγελία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Mad Radio Podcast. Τα ακούς στο Apple Podcast, Google Podcast, Spotify και στο κανάλι του Mad Radio στο YouTube.